Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Η κυρία Κατσιπέτρου, Εκατερίνη,
είναι εκπροσωπή το όραμα ελπίδας, για το οποίο θα σας μιλήσει η ίδια, να σας πει τι ακριβώς είναι το όραμα ελπίδας, ποιοι είναι η σκοπή του, ποιος είναι ο στόχος του. Ο κύριος Δημητρινός Βασίλειος είναι ειδικευόμενος αιματολόγος, ένα νέος συνάδελφος, ο οποίος ειδικεύεται στο αιματολογικό, στην αιματολογική κλινική του Αγίου Σοφία, αλλά ασχολείται, έχει ενδιαφέρον και ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις των παιδιών. Και η κυρία Παγώνη Μαρία είναι αιματολόγος, είναι διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού και της μονάδας μεταμόσχευσης, μυελού, ίσως από τη, σίγουρα η μεγαλύτερη, αλλά ίσως και από τις πρώτες μονάδες μεταμόσχευσης μυελού που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χατζηπέδου. Καλημέρα σας και καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζαφυράκη για όλη αυτή την προσπάθεια που μας έφερε κοντά σας. Να ευχαριστήσω και εσάς όμως γιατί το να αφήσετε ό,τι θα κάνατε μια Κυριακή πρωί και να έρθετε εδώ είναι σαν να λέτε σε όλες τις μανούλες που έχουν στην ογκολογική μονάδα ότι μπορεί να μην σε ξέρω, αλλά είναι δίπλα σου και θα φροντίσω και εγώ το παιδί σου. Γιατί πιστέψτε με, υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή περιμένει να μπει ο γιατρός στο δωμάτιό του και να του πει βρέθηκε εδώ της και έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις. Αυτό είναι η δωρεά μέλη των οστών. Είναι μια δυνατότητα να ζήσει ένας ασθενής που δεν μπορεί να την έχει με καμία θεραπεία άλλη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω εάν κάποιος από εσάς είχε στο κύκλο του, στον ευρύτερο ή στον στενότερο, κάποιον άνθρωπο που αρρώστησε σοβαρά, που κινδύνευσε η ζωή του. Εάν ναι, σίγουρα θα ξέρετε πόσο ανάγκη φροντίδας και ελπίδας έχει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν, ένα όραμα ελπίδας σαν αυτό που δημιουργήθηκε στην ογκολογική μονάδα των παιδιών, σκοπό έχει να ενημερώνει τον κόσμο για το πόσο σημαντικό είναι, όπως δίνουμε αίμα, να δίνουμε και κάποια κύτταρα πάλι του αίματος, αλλά με άλλη διαδικασία, για να μπορέσει να ζήσει ένας ασθενής. Στην Ελλάδα, γιατί το κάνουμε αυτό και προσπαθούμε με ένταση να το κάνουμε, γιατί στην Ελλάδα από το 90-80, τέλος του 80 που ξεκίνησαν οι μεταμοσχεύσεις, μέχρι και το 2000, αν δεν κάνω λάθος, παρόλο που ασθενείς υπήρχαν, οι δότες ήταν ελάχιστοι. Γενικά είμαστε από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τους εθελοντές δότες μυαλού των οστών. Συνήθως δότες ήταν οι συγγενείς των ασθενών που ενημερωνόντουσαν για την ανάγκη να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους. Ξεκίνησε η αιματολογική εταιρεία μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ξεκίνησε με αυτό το σύνθημα, πάρε και σήμερα στην αλυσίδα. Κατάφερε να γράψει ένα πολύ σημαντικό αριθμό δοτών. Η σπιτάλη πήρε το όραμα, όχι πως η αιματολογική εταιρεία δεν ασχολείται, ασχολείται και με το ίδιο σθένος. Και έτσι έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να ξεφοβίζουμε τον κόσμο, να τον ενημερώνουμε για το πόσο απλή διαδικασία είναι, πόσο ακίνδυνη είναι για έναν δότη. Είναι μηδενικού ρίσκου διαδικασία. Έχετε φυλάδια μπροστά σας που μπορείτε να δείτε τους τρόπους που κάποιος θα δώσει μόσχευμα. Αλλά κάτω από τη λέξη ή πάνω από τη λέξη μεταμόσχευση, να βάλετε τη λέξη αιμοδοσία, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Και μη σας τρομάζουν οι λέξεις, δείτε την ουσία. Ένας αιμοδότης έτσι κι αλλιώς έχει πάρει μέρος σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Είναι απλές διαδικασίες, καμία ειδική ομάδα δεν διακινδύνεται τη ζωή κάποιου δότη, για κάποιου υγιούς ανθρώπου για να διατρέψει έναν ασθενή. Και είναι απλή διαδικασία, είναι ανώδυνη, είναι λίγο χρόνο για τον δότη, μισής μέρας υπόθεση είναι το πολύ και είναι απόλυτα ωφέλιμη για έναν ασθενή. Είναι μια ζωή σε έναν ασθενή. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Να προσθέσω εγώ κάτι. Επειδή λίγο αντιγράφηκε κάπως το πρόγραμμα και αλλιώς είχαμε προγραμματίσει τις ομιλίες, να πω κάτι για να γίνει καλύτερα κατανοητό. Οι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
το 30% αυτών θα βρει, θα βρει δότη από το συγγενικό του περιβάλλον. Το υπόλοιπο 70% δεν θα έχει συμβατό δότη από το συγγενικό του περιβάλλον. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε δότη μέσω της κράτης, της παγκόσμιας δεξαμενής εθελοντών δοτών μυελού ή ομφαλίου αίματος, διότι η πιθανότητα να βρεθεί θετικός κάποιος με κάποιον άλλον άνθρωπο είναι πάρα πολύ μικρή, είναι 1 στις 10.000 περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσους πολλούς υποψήφιους δότες θα πρέπει να έχουν μέσα σε αυτή τη δεξαμενή. Εάν στην Ελλάδα είχαμε γύρω στις 180.000 δότες ταυτοποιημένους, θα βρίσκαμε νοσχεύματα για την πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να εγγράψουμε όσους περισσότερους δότες μπορούμε, οι οποίοι να είναι ταυτοποιημένοι και στη φάση που θα τους χρειαστούν και αν χρειαστεί να κληθεί και να υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος δότης. Στην Ελλάδα παίρνουμε νοσχεύματα και από την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μια χώρα που έχει πληθυσμό ούτε 1 εκατομμύριο και έχει 150.000 δότες αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη σε αναλογία πληθυσμού και αναλογία δοτών. Η Γερμανία έχει μια πολύ μεγάλη τράπεζα η οποία συμμετέχει στην παγκόσμια δεξαμενή. Αυτά είναι έτσι μερικά αδρά στοιχεία για να καταλάβουμε το μέγεθος, γιατί μεγέθη μιλάμε και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω για να φανεί με αριθμούς πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί συμβατός δότης για κάποιο ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση, θέλω να σας πω ότι η παγκόσμια δεξαμενή αριθμεί πάνω από 20 εκατομμύρια δότες και μέσα σε αυτά τα 20 εκατομμύρια δεν είναι δυνατόν να βρεθεί συμβατός δότης για όλους τους ασθενείς που δεν διαθέτουν συμβατό αδερφό. Όταν προσθεθούν στη δεξαμενή και τα νοσχεύματα των δημοσίων τραπεζών ομφάλιου αίματος, τότε η πιθανότητα να βρούμε συμβατό δότη για κάθε ασθενή που δεν έχει συμβατό δότη στην οικογένεια, αγγίζει σχεδόν το 100%. Έτσι. Και αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Σιμάνη? Καλημέρα σας και από εμένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την παρουσία όσων είναι εδώ, η καλή που είναι η κυρία Μπορζή. Να ευχαριστήσω και τους φοιτητές για την προσπάθειά του και έχουμε με τη συζήτηση που έχουμε κάνει να καταλαβαλέψουμε όλη αυτή την κουβέντα και ιδέα την οποία φέρνουμε σήμερα στον. Και δεν μίλησε σε συμμετοχή. Και δεν μίλησαμε μαζί. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι το τελείως ακίνδυνο, κάτι το οποίο νομίζω όλοι μας οφείλουμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Τράπεζα Εθελοντών. Και εύχομαι να είναι η αρχή η σημερινή και η χθεσινή που κάναμε στο Αποστόλιο, ώστε να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ξανά και ξανά, να καταναλώσουμε όλα τα πράγματα, τα πολύ ωραία πράγματα, την ευαλωτέρα που έχετε προσπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Και να είμαστε εδώ ξανά. Να πω κάτι. Βεβαίως. Ίσως βοηθήσει να γίνει πιο αντιληπτό ή πιο εύκολο για να το μεταφέρετε. Ακούσατε για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί δότης για όλους τους ασθενείς. Όμως, όσο περισσότερο εγγράφονται στην τράπεζα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για την ανέβρεση δότη. Όμως, επειδή δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα γιατί να μην ανέβει σε κατάταξη σε αριθμό δοτών, είναι ότι υπάρχουν γενετικές αιματολογικές ομοιότητες ανά περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένας άνθρωπος από Κεφαλονιά αρρωστήσει με καρκίνο, αν όλοι οι Κεφαλονίκες ήσασταν δότες, το πιθανότερο είναι να έβρισκε αμέσως συμβατό δότη. Ξέρετε ότι προερχόμαστε από τα παλιότερα χρόνια κλειστές κοινωνίες, ας πούμε αιμονικής λειτουργίας κοινωνίες, δευτεροκούμπαρα και τριτοξάδελφα είμαστε όλοι μεταξύ μας. Λοιπόν, έτσι μπορεί εύκολα να βρει από τον τόπο του κάποιος
μόσχευμα γρήγορα, γιατί πολλές φορές η λευκαιμία, αν δεν την περιμένουμε στο μένα, δεν περιμένει. Αφενός, αφετέρου, επειδή δεν μας περισσεύουν ζωές, ούτε μας περισσεύουν λεφτά, ένα μόσχευμα για να έρθει από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, είναι 15 με 17.000 ευρώ. Ένα μόσχευμα για να έρθει από την Αμερική είναι γύρω στα 22 με 25.000 δολάρια. Λοιπόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε ενέργεια, χρήματα και ανθρώπους επειδή φοβόμαστε ή δηλιάζουμε ή είμαστε παραπληροφορημένοι. Αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπε η κυρία Χατζητέλου. Απλώς επειδή δεν είστε γιατροί και επειδή χάρη σε αυτή τη συνάντηση κάνουμε μία πρώτη επαφή, θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα. Το βλέπουμε πολύ συχνά οι αιματολόγοι να τρέχουν οι άνθρωποι συναισθηματικά φορτισμένοι να βοηθήσουν ένα δικό τους άνθρωπο. Δεν αρκεί να γίνει την ώρα που χρειάζεται κάποιος το μόσχευμα. Όπως είπε η κυρία Γρουζή, οι δότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη δεξαμενή και ταυτοποιημένοι. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μας έχουμε με απλά λόγια μια ταυτότητα. Όπως είναι η ομάδα αίματος κάτι, φανταστείτε, το λέω πολύ σχηματικά και απλά για να γίνει κατανοητό. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία που λέγονται HLA αντιγόνα, τα οποία πρέπει να ταιριάζει ο ασθενής με το δότη. Η διαδικασία να γίνει ταυτοποίηση παίρνει χρόνο. Επομένως, και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Χατζηπέδου, η λευκαιμία πολλές φορές είναι ένα νόσημα που δεν περιμένει. Δηλαδή, εμείς πολύ ωραία έχουμε τον χρόνο. Ο ασθενής μας δεν τον έχει πάντα τον χρόνο. Είναι εναντίον του ο χρόνος, είναι απέναντί. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι δότες να βρίσκονται στη δεξαμενή ταυτοποιημένη και να, όταν αναζητούμε για τον ασθενή μας, να τους βρούμε εκεί. Δεν έχει νόημα και δεν βοηθάει τον ένα συγκεκριμένο ασθενή από το Λιξούρι να πάει όλο το Λιξούρι να γίνουν εθελοντές δότες εκείνη τη στιγμή που θα το χρειαστεί. Οι δότες πρέπει να είναι ήδη στη δεξαμενή. Και στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή πληροφόρηση, είμαστε συναισθηματικοί, τρέχουμε όταν υπάρξει ανάγκη, αλλά μετά το ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και ένα τέτοιο συγκλονιστικό παράδειγμα ήταν η ιστορία του μικρού Αντρέα, που πιστεύω ότι οι πιο πολλοί εδώ θα το θυμόσαστε. Ένα μικρό παιδάκι με λευκαιμία που χρειάστηκε μεταμόσχευση. Έγινε μία αναφορά στα μέσα επικοινωνίας και τότε, εγώ το θυμάμαι, δούλευα στον Ευαγγελισμό, έσπευσε πάρα πολλοί κόσμος να δώσει κύτταρα για τον μικρό Αντρέα, χωρίς να έχουν ενημέρωση. Πιο πολλοί νόμιζαν ότι δίνοντας αυτό το φιαλίδιο αίματος, που ουσιαστικά ήταν για να ταυτοποιηθεί για τα HLA, έσωζαν τον μικρό Αντρέα. Υπήρχαν ουρές οι οποίες έφταναν στην είσοδο του νοσοκομείου. Υπήρχαν καυγάδες γιατί όλοι ήθελαν να τελειώνουν και να βοηθήσουν τον μικρό Αντρέα. Δεν μπορούσε το σύστημα να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό που θέλουμε είναι σαφή ενημέρωση, συνειδητοποιημένοι δότες, οι οποίοι σταδιακά και σε όλο τον χρόνο, στη διάρκεια όλου του χρόνου θα εγγράφονται στη δεξαμενή, ώστε να είναι εκεί όταν κάποιος ασθενής τους χρειαστεί. Και το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω για να μην μένουν λάθος εντυπώσεις είναι ότι τα μοσχεύματα είναι δωρεάν από τους δότες και είναι δωρεάν για τον ασθενή. Ωστόσο, υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα της ταυτοποίησης, τα έξοδα του ελέγχου, γιατί αυτά τα μοσχεύματα ελέγχονται για διάφορα πράγματα, για ιούς κτλ., ώστε να είναι ασφαλής ο δότης που θα πάρει το μόσχευμα. Υπάρχει διαδικασία της αποστολής του μοσχεύματος, γιατί ο δότης μπορεί να είναι στην Αμερική και ο ασθενής στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει ο δότης εδώ, θα έρθει το μόσχευμα, θα συλλεγεί στην Αμερική και θα έρθει στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι λειτουργικά έξοδα τα οποία πληρώνονται από τη χώρα στην οποία είναι ο ασθενής. Συνεπώς, εάν εμείς έχουμε μεγάλη δική μας δεξαμενή και θα βρίσκουμε πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο δότες, γιατί έχουμε αυτή τη φυλετική κατανομή των HLA, αλλά και θα έχουμε μικρότερο κόστος μεταμόσχευσης. Και θέλω να σας πω ότι ο μέσος χρόνος αναζήτησης για έναν ασθενή 6 μήνες.
Δεν είναι μικρός χρόνος και είπαμε ότι αυτό το χρόνο εμείς μπορούμε να τον διαθέτουμε, αλλά ο ασθενής δεν τον έχει πάντα. Έτσι ακριβώς είναι, και για να υπενθυματίσω, πολλοί από τους δότες οι οποίοι έσπευσαν τότε να ελεγχθούν για τον μικρό Ανδρέα δεν ελέγχθησαν ποτέ και δεν τακτοποιήθησαν ποτέ. Έτσι, γιατί ακριβώς ήταν πάρα πολύ, δεν υπήρχαν οι πόροι για να γίνει αυτό, δεν είχαμε τη δομή που έχουμε τώρα. Το όραμα Ελπίδα, το οποίο είναι μια τράπεζα εθελοντών φωτών μυελού, όπως και το, και μια δεξαμενή μάλλον, όπως είναι και το Πανεπιστημίο της Πάτρας στο Κερμό, προσκαλύπτουν αυτή τη στιγμή τις διαχρονικές ανυπάρκειες της πολιτείας, η οποία θα έπρεπε να έχει προωθήσει όλες αυτές τις δομές. Και τα δύο κέντρα αυτά έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία με τρομερή προσωπική προσπάθεια ανθρώπων. Αυτό ήθελα να πω, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και καταλαβαίνω πρέπει να προχωρήσουμε. Μισό λεπτό, θα προχωρήσουμε. Θα δείτε δύο βίντεο, τα οποία μπορεί... Θα δείτε δύο βίντεο τα οποία μπορεί πραγματικά να σας λύσουν απορίες και μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Θέλετε τώρα ή μετά, να δώσουμε το λόγο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση από το φιλάδι που το διάβασα γρήγορα, λίγο εκεί τη Μεσαφύλια. Καταλαβαίνω εδώ το εξής και παρακαλώ να επιβεβαιώσετε το ή το αποκλείσετε. Καταγράφομαι ως εθελοντής δότης απλώς με την εξέταση και όταν είμαι ταυτοποιημένος και άνθρωπος, τότε δεν. Γιατί αυτό είστε πρέπει να τονιστεί, βεβαίως, κυρίως προς τον πληθυσμό, με την έννοια ότι είναι πολύ απλή διαδικασία. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Θα σας πω, γίνεστε υποψήφιος δότης, έτσι, γίνεστε υποψήφιος δότης. Μπορούμε ακόμα και τώρα να το κάνουμε. Βέβαια υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας. Και τώρα γίνονται από 18 ετών έως 45. Βεβαίως μπορούν να δώσουν οι ταυτοποιημένοι δότες μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Και ο λόγος που το έχουμε αυτό το διάστημα είναι ότι πρέπει να μείνουν αρκετό καιρό μέσα στην εξαμενή για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία και να υπάρχει πιθανότητα αυτή να είναι αξιοποιήσιμη στο μέλλον, γιατί δεν έχει νόημα να ταυτοποιηθεί ένας δότης σήμερα, ο οποίος σε έναν χρόνο γίνεται 55 ετών, γιατί η πιθανότητα να αξιοποιηθεί αυτός ο δότης είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Ενώ για συγγενή μπορεί, αν βρεθεί συμβατός, να δώσει σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Δεν ισχύει αυτό το όριο για τους συγγενείς. Αυτή η δειγματοληψία μπορεί να γίνει και εδώ με απλό σάλιο. Υπάρχουν κατά το ανά την Ελλάδα στα περισσότερα νοσοκομεία συνεργαζόμενες, κυρίως αιμοδοσίες, οι οποίες το κάνουν αυτό. Πιστεύουμε ότι θα το κάνουν και εθελοντές γιατροί, οι οποίοι ακόμα και στα ιατρία τους έρχονται σε επαφή με τις δύο τράπεζες, το Όραμα Ελπίδας και το Κερμό στην Πάτρα, έχουν ειδικές φόρμες και εδώ μπορούμε, εάν κάποιος είναι στη πληρή τα κριτήρια, είναι σε αυτό το όριο και μπορεί και αυτή τη στιγμή. Στο εργοστόλι, χθες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που έκανε η κυρία Βασιλάκου, εγγράψαμε και τους 22 άτομα έγιναν δότες από το εργοστόλι. Και πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορεί να γίνεται και στην αιμοδοσία του νοσοκομείου αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρετε. Συγγνώμη να διακόψω λίγο. Και εγώ ζήτησα από την κυρία Χατζηπέτρου εδώ να μου δείξει τον τρόπο και είπαμε ότι θα προσπαθήσω να δείξω και σε άλλους συναδέλφους, δηλαδή ακόμη και στα ιδιωτικά μας γιατρία, μπορούμε να κάνουμε αυτό και να συνεννοηθούμε να στέλνουμε τα βήματα, τη διαδικασία όπως πρέπει. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε γιατρός. Είναι πάρα πολύ απλό. Να πω εδώ είναι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε ερωτηθεί πολλές φορές γι' αυτό, τα στοιχεία του δότη στο Παγκόσμιο Αρχείο Δοτών είναι απόλυτα προστατευμένα. Για να καταλάβετε, είναι μόνο τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας που προκύπτουν από την εξέταση με ένα barcode ετικετάκι. Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία επικοινωνίας στην Παγκόσμια Τράπεζα. Κανένας δεν ξέρει, δηλαδή, εκτός από τις τράπεζες που έχουν κάνει την καταγραφή και δια νόμο προστατεύουν τα στοιχεία των δοτών,
Δεν ξέρει κανένας ότι εσείς ή εγώ ή η κυρία Ζαφυράκη είναι ο δότης που είναι καταγεγραμμένος στο αρχείο. Αφενός είναι προστατευμένα τα στοιχεία. Αφετέρου όμως είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος αποφασίσει να γίνει δότης να είναι συνειδητή αυτή η απόφαση. Γιατί αν ενημερωθεί ο ασθενής ότι έχει την ευκαιρία να ζήσει επειδή υπάρχει συμβατός δότης, τότε σκεφτείτε πώς θα φανεί εάν ο δότης πει «εγώ δεν δίνω». Είναι σαν να πηγαίνει στο δωμάτιο του ασθενή και την ώρα που σου λέει «βοήθησέ με να ζήσω» να του κάνεις ευθανασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθηθεί ένας άνθρωπος, είναι πολύ απλή διαδικασία, αλλά καλό θα είναι να είναι συνειδητή η απόφαση. Είναι ακίνδυνη η ευκαιρία. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρόσφατα, στο νοσοκομείο που εργάζομαι, είχαμε μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, ένα κορίτσι 20 χρονών με οξία λευκαιμία, το οποίο ήταν υποψήφιο για μεταμόσχευση, δεν είχε συγγενή δότη, ήταν στη φάση να μεταμοσχευτεί, είχε βρεθεί δότης, ο οποίος ήταν από την Ιταλία, και την τελευταία στιγμή αρνήθηκε να δώσει το μόσχευμα. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη εμπειρία και η οποία μπορεί να στοιχήσει και τη ζωή των ανθρώπων. Η πιθανότητα βέβαια είναι μικρή, αλλά ακόμη όσο μικρή και να είναι, όποιος το κάνει πρέπει να είναι συνειδητοποιημένο. Πάντως πρόσφατα πήρε δημοσιότητα ένας δότης από την Κρήτη, πρέπει να ήταν κάτω από 40, ο οποίος πήρε δημοσιότητα σε όλα τα. Ο οποίος βγήκε με δύο εδώ παλταρισμένου δύο παιχνίδια άνετος και εξηγούσε ότι έδωσε μυελό, ήταν μια απλή διαδικασία, κράτησε 4 ώρες αν θυμάμαι. Τόσο και πήρε δημοσιότητα και αυτό ήταν θετικό δηλαδή. Γιατί τώρα θα μας ξένησαν όλα αυτά που μας λέτε, αλλά λόγω του συγκεκριμένου. Νομίζω ότι μετά τα βίντεο θα ήταν καλό λίγο να εξηγήσουμε το πρακτικό κομμάτι, τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέμε γενικώς είναι μια απλή διαδικασία, αλλά πρέπει να το πούμε πώς ακριβώς γίνεται για να καταλάβετε πόσο απλή διαδικασία είναι. Και να πω σε αυτό που είπατε, ότι αυτή είναι και η διαφορά των δοτών νομοποιητικών κιτάρων σε σχέση με τους δότες παγών οργάνων. Ο δότης είναι υγιής, εν ζωή και μπορεί να δει πραγματικά το αποτέλεσμα της προσφοράς του. Και δεν πλήττει τίποτα. Το βασικότερο είναι αυτό, έτσι. Γιατί και στη μεταμόσχευση νεκρού είναι ζώντες οι δότες, αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Κοίτα τη μέρα που βγαίνει η συνάντηση με το παιδί. Βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν το δικό σας ο μέρος. Το είπε τώρα. Δεν είχε συμβατός, είχε οριστεί η ημερομηνία της μεταμόσχευσης και παράλληλα η γυναίκα του γεννούσε. Εκείνος έτσι στο λαϊκό τα κύτταρα και η γυναίκα του γεννούσε. Δηλαδή, την ίδια μέρα, συμβολικό. Ζωή δώσανε, δώσανε και οι δύο. Φέρανε, ξανάφερε στον κόσμο αυτό σε έναν ασθενή και η γυναίκα του έδωσε τον κόσμο. Και αν είχε δώσει και τα ομφάκια, έχουν πιθανότητα να δώσουν κι άλλη ζωή. Θέλω να πω ότι η διαδικασία είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Όμως, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την ενημέρωση είναι οι δότες να είναι συνειδητοποιημένοι και να ξέρουν τα βήματα και μετά. Αδρά έχουμε το πρώτο κομμάτι που είναι η εγγραφή στη δεξαμενή των εθελοντών, που είναι αυτή η πάρα πολύ απλή διαδικασία. Το να δώσει κάποιος ένα βιολογικό δείγμα, παλιότερα παίρναμε αίμα, τώρα κυρίως παίρνουμε σάλιο γιατί είναι και πιο εύκολο σαν διαδικασία, δεν πρέπει να έχουμε μαζί μας βελόνες, κουταλάκια κτλ. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε ένα βιολογικό δείγμα, CSI όλοι βλέπετε, για να κάνουμε αυτή την ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν ο δότης είναι εγγεγραμμένος στη δεξαμενή με ένα κωδικό και την ταυτότητά του τα HLA, όπως σας είπε η κυρία Χατζηπέδη. Αφού ψάξουμε και βρούμε ότι αυτός ο δότης ταιριάζει με τον ασθενή μας, θα κληθεί από το κέντρο που είναι κοντά στον τόπο διαμονής του να δηλώσει αν έχει διαθεσιμότητα, αν θέλει πρώτον. Αν μπορεί δεύτερον, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που ο δότης δεν μπορεί και είναι και απολύτως δικαιολογημένος. Μία γυναίκα να είναι έμπειρος.
Θα δηλώσει λοιπόν την πρόθεσή του να συνεχίσει και, θα πιστοποιηθεί ότι μπορεί να δώσει. Θα γίνει ένας πιο λεπτομερής έλεγχος, γιατί αυτά τα HLA είναι πολλά και δεν είναι όλα εγγεγραμμένα στην δεξαμενή, για να δούμε ότι η συμβατότητα είναι αυτή η απόλυτη που θέλουμε για τον ασθενή μας. Αφού και αυτό είναι εντάξει, το οποίο γίνεται με λήψη αίματος. Με λήψη αίματος, ναι. Εκεί με λήψη αίματος τα επιβεβαιωτικά τεστ, βεβαίως. Στη συνέχεια, αφού και αυτό είναι εντάξει και πούμε, οκ, αυτός ο δότης είναι ικανοποιητικός για τον ασθενή μας, θα κληθεί να κάνει αυτό που λέμε προμεταμοσχετικό έλεγχο. Δηλαδή, θα κάνει, δεν είναι τίποτα τρομακτικό, πάλι αίμα θα δώσει, θα κάνει καρδιογράφημα, θα κάνει ακτινογραφία θώρακος, δηλαδή θα κάνει ένα μεγάλο check-up, διότι όπως είπε κάποιος από τους συναδέλφους, δεν θυμάμαι ποιος, κανένας γιατρός στον κόσμο δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο έναν υγιή δότη για να κάνει καλά έναν ασθενή. Πάντα προηγείται ο υγιής δότης, αυτός διαφυλάσσεται, αυτόν φροντίζουμε και στη συνέχεια φυσικά και τον ασθενή μας. Αυτό γίνεται αναπάντητο. Συγγνώμη. Γίνεται αναπάντητο για τον δότη. Βεβαίως. Ναι. Θα κάνει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο τσικά και θέλω να σας πω εδώ μέσα σε μια παρένθεση ότι αρκετοί άνθρωποι, εμάς μας είχε συμβεί στον Ευαγγελισμό, έχουν βρει σε πολύ πρώιμο στάδιο κάτι το οποίο θεραπεύεται και στη συνέχεια ωφελήθηκαν και αυτοί. Δηλαδή η ανταποκριτικότητα είναι τόσο άμεση μερικές φορές. Αφού λοιπόν ο δότης βρεθεί ότι είναι απολύτως υγιής και μπορεί να δώσει το νόσχευμα, τότε ο ασθενής θα πάρει αυτό που λέμε προμεταμοσχευτικό σχήμα, δηλαδή θα πάρει μια θεραπεία πάρα πολύ εντατική, η οποία θα καταστρέψει το δικό του μυελό και δεν θα μπορεί να αναγεννήσει κύτταρα παρά μόνο αν πάρει το νόσχευμα. Δηλαδή ένας δότης ο οποίος θα αρνηθεί ειδικά σε αυτή τη φάση, είναι σαν να καταδικάζει σε θάνατο έναν ασθενή. Ο δότης, αφού ο ασθενής έχει προετοιμαστεί, θα δώσει τα κύτταρα και οι τρόποι είναι δύο. Σήμερα οι πιο πολλές συλλογές γίνονται με τον τρόπο που είδατε αυτόν τον δότη να βγαίνει, ωστόσο θα σας πω και τους δύο τρόπους. Παλιότερα παίρναμε αυτά τα κύτταρα από το μυελό των οστών. Ο μυελός των οστών είναι το εργοστάσιο παραγωγής των κυττάρων. Βρίσκεται μέσα στα οστά μας, κυρίως στα πλαταία οστά, δηλαδή στο στέρνο και στα οστά της λεκάνης. Η συλλογή γίνεται από τα οστά της λεκάνης, ενώ ο δότης είναι σε γενική αναισθησία στο χειρουργείο. Και αυτό γιατί αυτό θέλει αρκετό χρόνο, δεν γίνεται κάποια ανοιχτή τομή με επαναλαμβανόμενες αναρροφήσεις με μια βελόνα. Όπως το μυελόγραμμα. Όπως το μυελόγραμμα ακριβώς. Με μια βελόνα παίρνουμε πολλές αναρροφουσούλες, μικρές όμως, για να μπορούμε να πάρουμε, είναι τεχνικό το θέμα καθαρά, για να μην πάρουμε πολύ αίμα, αλλά να παίρνουμε αυτά τα κύτταρα που χρειαζόμαστε. Και ευτυχώς που το κάνετε και με γενική αναισθησία, γιατί είναι και επίπονη αυτή η λήψη. Δεν είναι επίπονη, απλώς είναι χρονοβόρα και δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάθεται ακίνητος, γκρούμητα, για μια περίπτωση. Όπως θα ακούσετε στο βίντεο, την προσωπική εμπειρία και μαρτυρία της πρώτης Ελληνίδας εθελόντριας δότριας, αυτό δεν αφήνει κάτι μετά στο δότη. Δηλαδή είναι κάτι πολύ απλό, κάποιοι χρειάζονται ένα απλό παυσίπονο, όπως για παράδειγμα ένα ντεμπόρ, κάποιοι άλλοι τίποτα. Χρειάζεται μία μέρα νοσηλεία στο νοσοκομείο και μετά μπορεί ο δότης να γυρίσει μια χαρά στη δουλειά. Ο δεύτερος τρόπος είναι να παίρνουμε αυτά τα κύτταρα από το αίμα. Στην πορεία μάθαμε κι εμείς ότι αυτά τα κύτταρα, εκτός από αυτά που χρειαζόμαστε για να γεννήσουν μυελό στον ασθενή, καινούριο μυελό, βρίσκονται στο μυελό των οστών, εκεί είναι το σπίτι τους, ο φυσικός τους χώρος. Μάθαμε όμως, βρήκαμε ότι αυτά τα κύτταρα κυκλοφορούν και στο αίμα μας, σε πολύ μικρότερους αριθμούς. Υπάρχει όμως τρόπος να τα κινητοποιήσουμε από το μυελό και να τα βγάλουμε στο αίμα. Και στη συνέχεια να τα συλλέξουμε από το αίμα μέσα από μία ή δύο φλέβες, ανάλογα τι φλέβες έχει ο δότης, με ένα μηχάνημα αφαιρέσεων. Αν κάποιος από εσάς είναι δότης αιμοπεταλίων ή έχουμε εδώ και επαγγελματίες υγείας,
έχει πάει σε μια αιμοδοσία, είναι ακριβώς το ίδιο μηχάνημα με το οποίο μαζεύουμε και αιμοπετάλια. Διαδικασία που κάνουμε πρέπει στην αιμοδοσία. Σε αιμοδοσία. Ναι. Ο δότης δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Φυσικά δεν χρειάζεται να πάρει αναισθησία. Φυσικά μπορεί να βγει, όπως είπατε, μπαταρισμένες τις φλέβες του, μια χαρά όμως χωρίς να του λείπει και τίποτα. Διότι να σας πω τώρα που αξίζει πραγματικά, γιατί η αριθμή είναι εντυπωσιακή, ότι ο μυελός μας είναι ένα τόσο θαυμαστό εργοστάσιο που παράγει 500 δισεκατομμύρια κύτταρα τη μέρα. Δηλαδή τα κύτταρά μας, έτσι κι αλλιώς, έχουν μια διαδικασία ζωής και θανάτου. Δεν γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με τα ίδια κύτταρα στο αίμα μας. Άρα δείχνουμε και κάτι το οποίο δεν θα μας λείψει, εν πάση περιπτώσει, και πολύ εύκολα ο οργανισμός μας θα το αναπληρώσει. Σήμερα πάνω από 90% των μεταμοσχεύσεων γίνονται με κύτταρα που συλλέγουμε με τον δεύτερο τρόπο που σας είπα, από τις φλέβες. Οπωσδήποτε όταν έχουμε ένα δότη ο οποίος είναι εθελοντής, έχει επιλογή. Δηλαδή μπορεί εκείνος να επιλέξει με ποιο τρόπο θέλει να δώσει τα κύτταρα. Η ποσότητα δεν αλλάζει αν γίνει από το περιφερειακό αίμα ή μέσα από ένα μια οστομιελική. Η ποσότητα που θα συλλέξουμε στο τέλος, ο αριθμός των κυττάρων, όχι η ποσότητα, ο αριθμός των κυττάρων είναι ο ίδιος. Είτε κάνουμε την πρώτη διαδικασία συλλογής από το μυελό, είτε τη δεύτερη διαδικασία συλλογής από το αίμα, ενδιάμεσα μετράμε και ξέρουμε σε ποιο όγκο του σχέδματος πρέπει να φτάσουμε, ώστε να έχουμε τον αριθμό των κυττάρων που χρειαζόμαστε, διότι πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένο αριθμό κυττάρων στον κάθε ασθενή ανάλογα με το σωματικό του βάρος. Δηλαδή ένα παιδί θέλει έναν άλλο αριθμό κυττάρων, ένας ενήλικας θέλει αρκετά περισσότερα, γιατί αυτά που μεταμοσχεύουμε για να είναι ικανά να αναγεννήσουν το μυελό πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους του ασθενού. Ο δότης τώρα σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια που σας είπα μπορεί να αρνηθεί. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τον αναγκάσει, να τον εξαναγκάσει, να τον πείσει, να τον πιέσει, ό,τι θέλετε, να δώσει το μόσχευμα. Είναι όμως ειδικά μη αποδεκτό να αρνηθεί και γι' αυτό μιλάμε για συνειδητοποιημένους δότες που ξέρουν τι σημαίνει αυτό που κάνουν. Και είναι πολύ καλύτερα κάποιος που δεν είναι απόλυτα σίγουρος να μην κάνει την εγγραφή, να την αναβάλει για ένα μήνα, για ένα χρόνο, αλλά όταν το κάνει να ξέρει τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να ξέρει τι σημαίνει να αρνηθεί, να δώσει το μόσχευμα, ιδιαίτερα στην τελική φάση που ο ασθενής έχει πάρει το σχήμα και δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς, τι είπατε. Είναι τρομερό. Θέλω να σας πω... Έχει την υποχρέωση, συγγνώμη, να ενημερώνει ψήφιος δότης για την πορεία της υγείας του. Όχι. Μπορεί το σύστημα να πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι έχει 20 εκατομμύρια ψήφιους δότες, εκ των οποίων βάσει στατιστική, το 1 εκατομμύριο να έχει πεθάνει, τα 2 εκατομμύρια να έχουν νοσήσει και τα άλλα 2 να έχουν μια ανικανότητα όσο να έχουν. Γιατί όχι ακριβώς. Θέλω να το απαντήσει. Εμείς πάντα όταν ενημερώνουμε κάποιον του λέμε ότι αν υπάρξει αλλαγή στην κατάσταση της υγείας σας, ενημερώστε μας για να ξέρουμε, γιατί υπάρχει κόσμος, μας έχει πάρει κόσμος που λέει ότι εγώ, εμένα μου βρήκανε αυτό ή αρρώστησα από εκείνο, οπότε ξέρετε, γιατί να ξέρετε, είναι και το θέμα αξιοπιστίας της τράπεζας. Δεν μπορεί να έχεις γραμμένους 50.000 δότες, ας πούμε, από τους οποίους οι 30.000 είναι ανενεργοί, είναι μη λειτουργικοί. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, είναι δυνατόν, επειδή είπατε προηγουμένως, κύριε Ρωσή, για μια τριποσάχρονη κοπέλα, ασθενή τέλος πάντων, είναι δυνατόν να ενημερώνει τον ασθενή ότι βρέθηκε δότης και μετά να μιλάς με τον ασθενή αν είναι διατεθειμένος να δώσει. Δηλαδή, αν είναι διατεθειμένος να δώσει. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα δωμάτιο που σε βλέπει, βλέπει στο σύστημα. Αντίθετα, γίνεται αυτό. Όταν πρέπει να δούμε πόσο συνειδητοποιημένος είναι αυτός και πόσο έτοιμος. Αντίθετα, απλώς έχει να έχει ολοκληρωθεί ο προμεταμετασμός και μετά να αρνηθεί. Έχει συμβεί αυτό, δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση αυτό συνέβη. Εξάλλου όταν
Δηλαδή, μέχρι να φτάσει να ενημερωθεί ο ασθενής ότι βρέθηκε εδώ της, έχουν προηγηθεί αρκετά στάδια. Ωστόσο, κοιτάξτε, είναι ο έλεγχος του δότη, ο πρώτος έλεγχος, χρεώνεται στον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή. Δηλαδή, ο ασθενής ενημερώνεται. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να εξεταστούν επιβεβαιωτικά, αρχικά, οι δότες. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βιβλιάριό του, την ασφαλειά του, για να κάνεις όλο αυτό τον έλεγχο, αν δεν έχει ενημερωθεί ο ασθενής ή στη δική μας περίπτωση ο γονιός του παιδιού που νοσηλεύεται. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε πως είναι περίπου 500 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, τα κύτταρα του μυελού που αναλέγουν. Έτσι δεν είναι τα χρήματα. Ναι, εκατομμύρια. Κάνω μια αφαιρίωση. Αυτά που παίρνετε για να μεταμοσχευτούν, πόσα είναι? Κάτω από το 5%. Κάτω από το 5%. Και σε λίγες μέρες. Και αυτά τα χρειάζονται πάλι. Τα κύτταρα κάθε μέρα, ένας αριθμός κυττάρων στον οργανισμό μας πεθαίνει και ένας άλλος γεννιέται. Υπάρχει μια διαρκή ανανέωση. Τα κύτταρα τα οποία χρειαζόμαστε για τη μεταμόσχευση είναι προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Δεν είναι αυτά τα κύτταρα τα οποία αναγνωρίζουμε και μετράμε στη γενική αίματος. Δεν είναι ερυθρά αιμοσφαίρα, δεν είναι λευκά, δεν είναι αιμοπετάλια. Είναι κύτταρα προγονικά τα οποία έχουν δυνατότητα διαφοροποίησης προς όλα, να εξελιχθούν προς όλα τα κύτταρα του αίματος. Και... με αυτά μαζί λαμβάνεται και μία ποσότητα αίματος, σαν να κάνεις μία απλή αιμοδοσία. Αυτό χάνει δηλαδή. Στην ουσία ο δότης. Και μια ερώτηση που θα την έκανε ένας δύσπιστος. Υπάρχει πιθανότητα θεωρητικά ατυχήματος? Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν ξέρω να προσδιορίσω. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει για τον δότη. Για τον δότη, ναι. Για τον δότη να του συμβεί κάτι. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει μέσα και αυτό το ενδεχόμενο. Αφιερωμένο. Και ποιο μπορεί να είναι? Είναι μια αδιάφορη διαδικασία για τον οργανισμό, θα μπορούσε κανείς να πει. Θα μπορούσε να έχει μια αντίδραση από το αντιπληκτικό του μηχανήματος, αν γίνεται η λήψη με μηχάνημα. Επειδή έχει κυτρικά, μπορεί να κάνει ας πούμε, ένα απλό φωτιασμό, όπως κάνουμε και οι αιμοδότες ή οι αιμοπεταλιοδότες. Αυτό το αντιμετωπίζουμε. Να κάνει ίσως κάποιο αιμάτωμα, αν και τώρα μπορεί να βάλει και κεντρικό καθετήρα, είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Να συμβεί κάτι. Όχι, η σύγχρονη δεν μπαίνει σε εκείνη τη ζωή. Δεν σε εκείνη. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί είναι μικρό πράγμα που συμβαίνει και σε μια απλή εργοδοτική πράξη. Σαν απλά να δώσει ένα, μπορεί να συμβεί πάλι. Και μέσα από την κομμάτια. Στην ερώτηση. Δύο πράγματα. Επειδή αναφερθήκαμε για δύο διαδικασίες λήψης των κυττάρων αυτών. Στη μία, που αφορά το χειρουργείο, δυνητικά θα μπορούσε όπως μια οποιαδήποτε άρρωση. Έχει ένα χι κίνδυνο, χαμηλό κίνδυνο, αλλά έχει ένα κίνδυνο. Όπως και στην δική μας περίπτωση, αν ο δότης ναρκωθεί για να γίνει τη λήψη, τεχνικά καθαρά από τη διαδικασία της ναρκώσης, όσο κινδυνεύει ένας ο οποίος θα κάνει ας πούμε χειρουργείο στο πόδι του, ανεξάρτητα δηλαδή του χειρουργείου ποδιού, από την άρρωση αυτή κατά αυτή, τότε το κίνδυνο διαθέτει και ο δότης. Ένας που θα πάει να βγάλει το σχολικό κίνδυνο. Αυτό δεν άπτεται του αιματολογικού θέματος. Αλλά οφείλουμε να σας το πούμε σαν έτσι, στατιστικό. Και με την άλλη διαδικασία, με τη διαδικασία συλλογής όπως των νεοδεραπείων, ο δότης θα χρειαστεί να λάβει κάποια ενεσάκια αυξητικού παράγοντα. Δηλαδή, τι εννοούμε. Κάποια μικρά υποδόρες ενέσεις, οι οποίες θα κινητοποιήσουν τα κύτταρα από το μυελό, από τη λεπτάνη, να πάνε στην περιφέρεια για να τα συλλέξουν. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Σαν εμβόλιο. Σαν εμβόλιο. Αυτή η αυξητική παράγοντα έχουν χρησιμοποιηθεί για πάνω από 25 χρόνια και έχουμε ανακοινώσει στα συνέδρια μας. Καταρχάς, χορηγούνται σε ασθενείς που χρειάζεται να τους αυξήσουμε τα κύτταρα για άλλο λόγο. Αυτό θα μας πει. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, υποδόρια συνήθως. Ωραία, το ξέρετε. Αλλά στους υγιείς δότες δεν έχει αναφερθεί ούτε άμεση ούτε από εταιρεία εμπλοκή. Είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της 20ετούς χορήγησης στο μεγαλύτερο αιματολογικό συνέδριο που γίνεται στην Αμερική και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στους δότες οι οποίοι είχαν πάρει αυτά τα ενισάκια, τους αυξητικούς παράγοντες. Ο τρόπος έχει σχέση μόνο με την επιλογή του δότη, ή έχει κάποια σχέση? Ο τρόπος είναι 100% επιλογή.
επιλογή του τότε, σαν ιατρικό, σαν θα σας πω, σαν ιατρικό, θα σας πω, σαν ιατρικό. Δεν είναι επέμβαση, το εξήγησε ότι επειδή περίπου ο δικός μου άντρας έχει αιματολογικό πρόβλημα και πρέπει πολύ συχνά να κάνει ένα μυελόγραμμα, επιλέγει τον τρόπο της ολικής νάρκωσης, γιατί έτσι θεωρείται ότι είναι πιο νόμιμος. Ένας, καταρχήν, η επιλογή είναι 100% στα χέρια του δόντου. Εμείς σαν γιατί μπορούμε να προτείνουμε έναν τρόπο, υπάρχουν κάποια αιματολογικά νοσήματα πολύ περιορισμένα, τα οποία υπάρχει ένδειξη επιλογή ιατρικά. Η διαδραστική αντίληψη που θα βόλευε, ας πούμε, ιατρικός εμάς να πάρουμε από το μυελό. Όχι δείγμα, να πάρουμε κύτταρα από το μυελό. Μόσχευμα. Μόσχευμα από το μυελό. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή είναι πάλι του δότη. Δεν είναι δική μας. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε τι μας εξυπηρετεί. Επίσης, επειδή αναφερόμαστε και σε παιδιά και σε ενήλικες, επειδή μεταμοσχέσεις μπορεί να γίνουν ελλείψεις και από τα παιδιά, τόσο απλά ενημερώνουμε τότε για τους τρόπους που μπορεί να γίνει. Και υπάρχει το τεχνικό κομμάτι, όπως ο φίλος ο οποίος του λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βλέπω τις ενέσεις, τις βελόνες, εγώ που πάνω στις ενέσεις. Αλλά μπορεί να τα δείξουμε και μέσα από τα δίχτυα που θα δείξετε. Αρχικά είναι ακριβώς τα αιματολογικά νοσήματα, γιατί υπάρχει πληθώρα αιματολογικών νοσημάτων. Ποια είναι αυτά που χρήζουν μεταμόσχευσης? Τα νοσήματα που χρήζουν μεταμόσχευσης είναι η απλαστική αναιμία, η οξία λευχαιμία, η μεσογειακή αναιμία, αυτά είναι τα αμοιβώς σηματολογικά νοσήματα. Υπάρχουν και κάποια άλλα νοσήματα στα παιδιά, όπως οι συγγενείς ανοσοανυπάρκειες, και ως πάλια, αλλά τα αιματολογικά νοσήματα τα οποία χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης, γιατί μιλάμε για αλλογενή μεταμόσχευση, κυρίως είναι αυτά. Υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μικρό όμως, άλλων νοσημάτων, όπως το μυέλωμα ή τα λεμφώματα, στα οποία κυρίως κάνουν αυτόλογοι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ενδέχεται να χρειαστούν και αυτά. Αλλά τα τρία που σας ανέφερα είναι τα βασικά. Απλώς θα ήθελα να ζητήσω δύο ερωτήσεις εκκρεμούς, αν μην τις αφήσουμε. Θα τα βάλουμε. Ας ετοιμάσουμε το βίντεο. Θα βάλουμε τα δύο βίντεο, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο περιορισμό χρόνου και καταλαβαίνω ότι για εσάς είναι πολύ μεγάλο. Αλλά να δώσουμε τα ευθυγκύρια. Αυτό το αίμα, επειδή μπορεί να μην υπάρχει ενημέρωση, μπορεί κάποιος από αυτούς που έχουν δώσει να μπορεί να γίνει δότης τέτοιος. Δεν γίνεται μια τέτοια εξέταση, ώστε μετά να ενημερώσουν, ξέρετε, μπορεί να γίνει. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της συγκατάθεσης. Είναι μια άλλη διαδικασία. Απλώς η αιμοδοσία, η χώρα των αιμοδοσιών μπορεί να είναι τόποι προσέγγισης και τέτοιων. Πρέπει να ρωτήσω το εξής. Το φάγιο αίμα. Μάλιστα. Το οποίο τώρα τα νεογνά όλα από εκεί γίνεται αφήνουν. Κυρία Παπόλια. Οι γονείς του μπορεί να αποφασίσουν να τα δωρήσουν. Οι γονείς ό,τι μπορεί, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Αν ξέρουν το ότι είναι επιφορτισμένοι να αποφασίσουν. Ερώτηση δεύτερη συνεπακόλου. Θεωρητικά αφήνουν το φάγιο αίμα κυρίως για το παιδί μας. Όχι. Τελειώστε την ερώτησή σας. Αυτό θα ρωτήσω. Το φάγιο αίμα που δίνουμε δεν κάνει για το παιδί μας. Ακούστε, το φάγιο αίμα, οι γονείς μάλλον έχουν να αποφασίσουν αν θα δώσουν το φάγιο αίμα σε δημόσια τράπεζα, όπου θα είναι εκεί και θα ψάχνουμε γι' αυτό για κάθε ασθενή που το χρειάζεται, δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο και ανάλογο με τους εθελοντές δότες που είναι στις δεξαμενές, ή θα το δώσουν σε δημόσια τράπεζα, σε ιδιωτική τράπεζα, όπου θα φυλάγεται για το παιδί τους. Το ομφάλιο αίμα μπορεί να αναγεννήσει, καταρχάς να πούμε γιατί γίνεται πολύ μεγάλη ιστορία με το τι μπορεί να κάνουμε με αυτά τα κύτταρα του ομφάλιου αίματος. Το ομφάλιο αίμα έχει αιμοποιητικά κύτταρα χρονικά που μπορούν να αναγεννήσουν μόνο μυελό. Δηλαδή,
μπορούμε να φτιάξουμε μόνο αιμοποιητικό μυελό. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τις ρηδίδες μας, δεν μπορούμε να κάνουμε αναγεννητική ιατρική, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Σαν αυτόλογο μόσχευμα, το ομφάλιο αίμα δεν είναι χρήσιμο για τους εξής λόγους. Ένα παιδί που έχει γενετικό νόσημα, όπως η μεσογειακή αναιμία που είπε η κυρία Γουζή, τη βλάβη που φέρει στο μυελό του, τη φέρει και στα αιμοποιητικά κύτταρα, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, έστω και αν δεν είναι γιατρός, τη φέρει και στα κύτταρα του μοσχεύματος. Άρα, τι θα κάνουμε, θα αντικαταστήσουμε... Για το παιδί μας, για το παιδί, για να μην όχι, λοιπόν, θα αντικαταστήσουμε το πάσχον με πάσχον, δεν γίνεται. Η οξία ευχαιμία, που όπως σας είπε είναι το νόσημα στο οποίο κατεξοχή θέλουμε μεταμόσχευση από υγιή δότη, στα παιδιά κυρίως είναι η μορφή που λέμε λεμφοπλαστική, που στο 90 και πάνω τα 100 γίνεται καλά χωρίς μεταμόσχευση. Όταν χρειάζεται μεταμόσχευση, θέλουμε, για ιατρικούς λόγους που δεν μπορούμε τώρα να αναλύσουμε, για λόγω χρόνου κυρίως, αλλιώς έχω ένα πολύ ωραίο με πάγμα στη μαγάλη. Ναι, όχι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το μόσχευση στην οξία ευχαιμία, όταν χρειάζεται μεταμόσχευση το παιδί, θέλουμε κύτταρα από υγιή δότη. Από άλλο. Από άλλο. Από υγιή. Όχι από το ίδιο. Αυτή είναι η βασική. Υπάρχουν κάποια... Αλλά δεν έγινε εσείς μεταγενέστερα. Ναι, θα σας πω μεταγενέστερα, θέλουμε ξένο μόσχευμα το οποίο θα έχει μία δράση εναντίον και της ευχαιμίας, την οποία δεν μπορεί να έχει το δικό του το μόσχευμα. Δεν θέλουμε αυτό όλο δηλαδή. Έστω και αν είναι υγιές τότε. Υπάρχουν κάποια νοσήματα της παιδικής ηλικίας που θέλουν αλλογική μεταμόσχευση, αυτόλογη μεταμόσχευση, αλλά τότε μπορούμε να συλλέξουμε τα κύτταρα από το ίδιο το παιδί, δεν χρειάζεται να τα έχουμε κρατήσει στο ομφάλιο. Στη μεγαλύτερη ηλικία τώρα, που οι ασθενείς με λεμφώματα και μυελώματα θέλουν κατά κύριο λόγο αυτόλογη μεταμόσχευση, δηλαδή δικό τους μόσχευμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ομφάλιο, γιατί ο αριθμός των κυττάρων που περιέχει δεν είναι επαρκής όταν έχουμε έναν ενήλικα 60 και 70 κιλά. Και επιπλέον, με τις σημερινές γνώσεις ξέρουμε ότι αυτά μπορούμε να τα έχουμε ασφαλή για να μπορούν να αναγεννήσουν μυελό στις τράπεζες μέχρι 20 χρόνια. Μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αν λοιπόν κάποιος νοσήσει στα 60 του χρόνια από ένα τέτοιο νόσημα ή στα 50 του, δεν το χρειάζεται αυτό. Επομένως, πρώτον δεν είναι χρήσιμο για το παιδί και δεύτερον, οι ιδιωτικές τράπεζες υπό αυτή τη γνώση την ιατρική δρούν, επιτρέψτε μου να πω, ανταγωνιστικά προς τις δημόσιες, γιατί στερούν μοσχεύματα από τις δημόσιες, στις οποίες κάποιος άνθρωπος θα μπορούσε να βρει μόσχευμα. Και θέλω να σας πω ότι πλέον οι ενήλικες μπορούν να κάνουν μεταμόσχευση με ομφάλιο που έχει λίγα κύτταρα, αλλογενές, γιατί μπορούμε να δώσουμε δύο ομφάλια από διαφορετικές γεννήσεις. Μπορεί το ένα ομφάλιο να είναι από ένα παιδάκι στην Αμερική και το άλλο από ένα ομφάλιο στην Ελλάδα. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε αυτά τα δύο μαζί και να μεταμοσχεύσουμε έναν ενήλικα. Ένα μικρό σημείο που θέλω να προσθέσω. Τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο μυελό ενός ανθρώπου, από το ίδιο υπόβαθρο που έχουν φτιαχτεί αυτά τα κύτταρα, βρίσκονται και στο ομφάλιο, βρίσκονται και στο περιφερικό αίμα. Με διαφορετική, ας πούμε, λειτουργία ή σχήμα ή όπως θα επιτείνεται. Αλλά είναι το υπόβαθρο που φτιάχνει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο κύτταρο, είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, σε έναν ασθενή που έχει κάποιο αιματολογικό νόσημα, το οποίο για να έχει προέλθει, έχουν μια βλάβη στο αρχικό στάδιο στο υπόβαθρο, το να πάμε εμείς να δώσουμε κύτταρα από οποιοδήποτε σημείο τη σειρά, απλά δεν θα κάνουμε τίποτα. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να το ξαναβάλουμε την όσο πάλι μέσα. Έτσι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μην προχωρήσουμε σε άλλες ερωτήσεις, γιατί χρειαζόμαστε λίγο από τον χρόνο. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω την κυρία Κυπέδρο να μας δείξει δύο βίντεο, τα οποία θα μιλήσουμε στην καρδιά μας. Και αν περισσεύει τον χρόνο στη συνέχεια, πολύ ευχαριστώ που θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Το βίντεο είναι ένα βίντεο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και είναι η πρώτη ελληνίδα δόκτρια. Έτσι, την εμπειρία της θα έχω σε αυτήν.
1991, όταν ο σύντροφός μου σε ηλικία 29 ετών νόσησε από αξία με λιγμή λεουκεμία. Οι γιατροί μας μίλησαν για τον μυελό των οστών και μας είπαν ότι ήταν η θεραπεία του Γιώργου, εάν βρισκόταν κάποιο συμβατός δότης που θα ταιριάζει με το δικό του μυαλό. Μέσα στη μεγάλη μας αισιοδοξία σκεφτήκαμε ότι τόσοι φίλοι, τόσοι συγγενείς είναι δυνατόν να μεταφθεί κάποιος στο συμβατός. Πράγματι λοιπόν, πήγαμε όλοι να εξεταστούμε, δώσαμε αίμα για τον Γιώργο για να εξεταστούμε, αλλά παρόλα αυτά μας έκαναν και την ερώτηση αν θέλαμε να γίνουμε δότες εθελοντές μυαλού των οστών. Εγώ προσωπικά δέχτηκα αμέσως, κανένας μας δεν δέχτηκε στο συμβατός με τον Γιώργο, και μάθαμε ότι δεν είναι ένα πράγμα τόσο εύκολο. Μπήκαμε και στην παγκόσμια εξετανή, αλλά και πάλι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Μπήκαμε στη διαδικασία χημειοθεραπείων, οι οποίες συμπεριφέρουν πάρα πολύ όλους τους ασθενείς που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες του αίματος. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα ελπίζαμε. Δύο χρόνια μετά, από τότε που νόσησε ο Γιώργος, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την ομάδα της σωματότητας. Είπα ότι λέει το θάμα μέσα μου, βρέθηκε η μυαλός για τον λόγο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Εγώ είχα βρεθεί στο συμμετέχο με κάποιον άλλον άνθρωπο που είχε ανάγκη το δικό μου μυαλό. Με ρώτησαν αμέσως αν θα ήθελα να δώσω μυαλό. Ούτε καν μου είπε στη διαδικασία να το σκεφτώ. Αμέσως δέχτηκα. Είναι πάρα πολύ δυνατά και δύσκολα τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν έχει ένα δικό του άνθρωπο να νοσεί με λευκαιμία, δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι και ταυτόχρονα όμως μπορεί να σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και ίσως είναι και αυτό ένα μεγαλείο της ζωής από κάποια πλευρά. Μπήκα σε μια διαδικασία, με ρώτησαν γιατροί, έκανα κάποιες εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα περίμενα ώστε να ετοιμαστεί και ο ασθενής για να δεχτεί το νόσημα από το δικό μου. Αυτός είναι ένας χρόνος που πέρασε σχεδόν 4-5 μήνες και σε όλο αυτό το διάστημα ένιωσα πάρα πολύ υπεύθυνη απέναντι σε αυτόν τον ασθενή. Γιατί ήξερα ότι θα ετοιμαζόταν, θα έπαιρνε σε δυνατά σχήματα χημειοθεραπεία για να δεχτεί το δικό μου μυαλό. Άρχισα να ανησυχώ λοιπόν για μένα. Να φροντίζω τον εαυτό μου, να είμαι καλά, να προσέχω την καρδιά μου. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος σκότωνε το μυαλό του δικό του, η μόνη θεραπεία ήταν να πάρει το δικό μου μυαλό. Άρα η ευθύνη ήταν μεγάλη. Όταν έφτασε η μέρα και μου είπαν οι γιατροί ότι θα έπαιρνα για να δώσω το μυαλό, ένα μήνα πριν το μόνο που έκανα ήταν ότι έδωσα αίμα δικό μου για να το πάρω κατά τη διάρκεια που θα έπαιρνα το μυαλό. Για να μην ξαναμετεπιστώ, δηλαδή σε προστατεύουν ουσιαστικά οι γιατροί σε αυτό το εγχείρημα που πας να κάνεις. Σαφώς, ως εθελοντής, μέχρι την τελευταία στιγμή, έχεις το δικαίωμα της άρνησης. Πώς όμως κάποιος μπορεί να αρνηθεί όταν ενός ανθρώπου ζωή τελειώνει και περιμένει μόνο σένα. Γι' αυτό και όταν κάποιος γίνει εθελοντής δότης μυαλού των οστών, πρέπει να είναι πολύ συντονισμένος για την απόφαση που παίρνει. Γιατί ουσιαστικά δίνει μια ελπίδα σε έναν ασθενή. Το να πάει κάποιος να γίνει εθελοντής και ξαφνικά μετά από 3, 5, 10 χρόνια τον ειδοποιήσουν και αρνηθεί, είναι σαν να έχει δώσει ψεύτικη ελπίδα σε κάποιον άνθρωπο που τελειώνει η ζωή του. Δεν θα σταθώ στη διαδικασία, γιατί είναι μια διαδικασία, είναι πάρα πολύ απλή. Θα σταθώ στο συνέστημα που ένιωσα όταν βγήκα από το ίδιο. Και αυτό ήταν ακριβώς το συνέστημα που ένιωσα όταν είχα γεννήσει τα παιδιά μου. Όταν ξύπνησα και είχα φέρει στον κόσμο τα παιδιά μου. Έτσι ακριβώς και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να είχα φέρει στη ζωή ένα καινούργιο άνθρωπο. Ο Γιώργος δεν κέρδισε τη μάχη με τη ζωή. Έφυγε. Και έφυγε από κοντά μας γιατί δεν βρέθηκε κάποιος άλλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει. Τον άκουσα πάρα πολλές φορές να κοιτάει γύρω του και να λέει κάποιος άνθρωπος από όλους αυτούς τους γύρω μπορεί να με βοηθήσει και δεν το γνωρίζει. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο... Δεν μπορώ να εκφράσω ακριβώς όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα εγώ και ούτε βέβαια μπορούσα να μπω στην ψυχή του την ίδια και αυτό που ένιωθε εκείνος. Παρ' όλα αυτά, πριν
Είχε πάρει μέλο από μία δότρια, Αμερικανίδα δότρια, επειδή όμως ήταν ήδη πάρα πολύ καταπονημένος, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Μαζί με τον μέλο όμως που ήρθε από την Αμερική, που έφερε την διατρίβη για να τον πάρει ο Γιώργος, υπήρχε και ένα μονίμο γράμμα από τη δότρια. Σε ένα σημείο λοιπόν έγραφε ότι ο Θεός την έχει ευλογήσει με ένα θείο δώρο. Ένα δώρο που το έστειλε για τον Γιώργο. Αυτό με έναν εκφράζει απόλυτα. Ότι αυτό που έχω και εγώ και εκείνη είναι ευλογία Θεού. Αυτή την ευλογία Θεού όμως δεν την έχω μόνο εγώ και εκείνη. Την έχετε και όλοι εσείς. Αλλά αν δεν γίνετε θελοντές, δεν θα το μάθετε ποτέ. Thank you.
σημαντικό να είμαστε θελοντές. Επικοινωνώντας το μήνυμα αυτό και βοηθώντας την προσπάθεια αυτή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να κοινωνήσουμε το μήνυμα στους υπόλοιπους και κυρίως στους νεότερους, που αυτοί θα είναι οι υποψήφιοι εθελοντές δότες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι σήμερα έχετε μια εισφορά. Ο θερισμός μπορεί να έρθει αργότερα, θα γίνει αργότερα μάλλον. Για ένα λεπτό θέλω να σας απασχολήσω και να σας αφήσω με μια ιστορία που μου είπε πρόσφατα ένας φίλος. Σε ένα μεγάλο δάσος έδιασε φωτιά. Όλα τα ζώα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα, να φύγουν μακριά από τη φωτιά. Το πιο μικρό πουλί του δάσους, το κολυμπήρι, έπαιρνε μια σταγόνα νερό με το ράμφος και την έριχνε στη φωτιά. Ένα μεγάλο ζώο του είπε: «Τι κάνεις εκεί, φύγε, φύγε να σωθείς, θα καείς. Δεν μπορείς να σώσεις το δάσος». Το κολυμπήρι είπε: «Κάνω αυτό που μου αναλογεί». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε εδώ και θέλω να σας πω ότι αν όλοι κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, σίγουρα υπάρχει ελπίδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είστε εδώ, να ευχαριστήσω την Πέτη, τη Σοφία που μας κάλεσαν και μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Μιχάλη και τη Χριστίνα, που είναι οι άνθρωποι που εύχομαι και ελπίζω ότι θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.